Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία εκπομπή πέρα από τα στερεότυπα με θέμα ΑΔΕ. Απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Είναι ένα ερώτημα το σημερινό μας θέμα. Και το ερώτημα θα μας το απαντήσει ο υποψήφιος βουλευτής που έχουμε δίπλα μας του νόμου Τρικάλων, ο κύριος Στέφανος Βασιλείου. Καλησπέρα σας κύριε Βασιλείου. Κύριε Περιστέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Είμαστε εδώ σήμερα για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι φορολογούμενοι, πληρώνουν εφορία. Και θα, στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα δούμε πώς προέκυψε η ΑΔΕ, τι κάνει, τι λειτουργικότητα έχει και στην ουσία πού πηγαίνουν όλα τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Πολύ ωραία. Μετά από έρευνα που κάναμε, έχουμε να σας παραθέσουμε ένα βίντεο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και του Κιλκής. Την εποχή εκείνη που ιδρύθηκε η ΑΔΕ, το 2016. Ας ακούσουμε λίγο το βίντεο για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Οι εφορίες την Πέμπτη κλείνουν ρολά, όλες πανελλαδικά, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας μας, γιατί αντιδρούμε και ζητούμε άμεσα να αποσύρει η κυβέρνηση το νέο σχέδιο νόμου που αφορά την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τη μετατροπή της σε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κάτι τέτοιο για εμάς υπερβαίνει κάθε κόκκινη γραμμή την οποία έχουμε βάλει και για μας η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν αποτελεί ένα πρόβλημα κλαδικό, αποτελεί ένα εθνικό πρόβλημα. Μάλιστα. Μιας και η ανεξαρτησία της συγκεκριμένης αρχής σημαίνει ουσιαστικά απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αρκεί να σας πω ότι θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο μέσα στο οποίο θα υπάρχουν εκπρόσωποι των δανειστών. Επικεφαλής λοιπόν των δανειστών στα ελληνικά δημόσια έσοδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μείνουμε σε αυτά. Ναι. Πέρα από αυτό είναι σημαντικό να πούμε ότι εισάγει και την έννοια της ατομικής στοχοθεσίας στον κάθε υπάλληλο, μετατρέποντας ένα κατεξοχήν επιστημονικό κλάδο, όπως είναι αυτός των εφοριακών, σε κυνηγούς κεφαλών. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον Παύλο Σαρόγλου. Κύριε Βασιλείου, τι έχετε να πείτε για τις δηλώσεις του τότε Προέδρου, γιατί αναφέρει πολύ σοβαρά πράγματα, μιλάει για μια... ότι η ανεξαρτησία της ΑΔΕ αποτελεί απώλεια εθνικής κυριαρχίας και ότι θα διοικείται από τους δανειστές. Κύριε Περιστέρη, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ακούσαμε. Καθώς διαβάζοντας τον νόμο 4389 του 2016 είναι το τεύχος πρώτο αριθμός φύλου 94 που εκδόθηκε στις 27 Μαΐου, κυρώθηκε στην Ελληνική Βουλή 27 Μαΐου του 2016 για τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Βλέπουμε ότι η ΑΔΕ δεν έχει νομική προσωπικότητα, εισπράττει όλα τα έσοδα του κράτους, όλα τα δημόσια έσοδα τα εισπράττει, αυτό το μόρφωμα θα το χαρακτηρίσω, γιατί δεν πρόκειται για ανεξάρτητη αρχή, καθώς δεν έχει νομική προσωπικότητα. Εδώ θα πρέπει να μας απαντήσουν όλοι οι αρμόδιοι θεσμοί τι υπόσταση έχει αυτή η ανεξάρτητη αρχή, όταν δεν έχει νομική προσωπικότητα, καθώς όλοι μας γνωρίζουμε σήμερα ότι για να υφίσταση ως οντότητα πάνω στον πλανήτη, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, είτε θα είσαι φυσικό πρόσωπο, εμείς ως φυσικά πρόσωπα έχουμε αφημί, αν έχουμε μια εταιρεία είμαστε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και το κράτος μας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα λοιπόν για να υφίσταση ως οντότητα και να υπάρχεις πάνω στον πλανήτη, πρέπει να είσαι ένα από αυτά τα τρία. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν έχει νομική προσωπικότητα, είναι ανεξάρτητη αρχή μόνο ως προς την επωνυμία. Της δίνουν αρμοδιότητες και δυνατότητες να ελέγχει και να εισπράττει όλα τα έσοδα του κράτους, να ασκεί δημοσιονομική πολιτική, να χαράζει στρατηγική οικονομική, να έχει στον έλεγχό της 10 υπουργεία. Στον έλεγχό της 10 υπουργεία. 10 υπουργεία. Και μπορώ να στα αναφέρω επιγραμματικά, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Επικρατείας, ακόμη και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Ναι, ναι, δεν έμεινε και τίποτα. Στην ουσία έχει πάρει όλα τα νευραλγικά υπουργεία στην αρμοδιότητά της αυτή η ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει νομική προσωπικότητα. Την ελέγχει κάποιος αυτή την αρχή? Αυτή η αρχή δεν ελέγχεται από κανέναν, λειτουργεί με πλήρη ασυλία. Δηλαδή θέλω να το, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές που μας ακούνε, διότι όλοι μας σήμερα πληρώνουμε φορεία και αν δεν πληρώσουμε φορεία μας κλείνουν φυλακή. Εδώ θα πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε Έλληνας πολίτης πού πάνε τα χρήματα που πληρώνει. Γιατί σήμερα νομίζουν όλοι ότι οι φόροι που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης πάνε υπέρ του δημοσίου. Όχι, είναι μεγάλο λάθος αυτό. Τα χρήματα αυτά πάνε σε μια μαύρη τρύπα και τα εισπράττουν κατευθείαν οι δανειστές. Χωρίς να γνωρίζουμε εμείς πόσα εισπράττουν, τι εισπράττουν, από πού τα εισπράττουν. Γίνεται μια ασυδοσία, την ουσία έχει καταληθεί το Σύνταγμα με αυτόν τον νόμο. Η Βουλή τι ρόλο παίζει? Δηλαδή η Βουλή είναι το ανώτατο όργανο του κράτους μας. Είναι η νομοθετική εξουσία η οποία ελέγχει και την κυβέρνηση στην ουσία. Αλλά δεν έχει κάποια θέση, κάποιο θεσμικό όργανο δεν μπορεί να δει τι γίνεται εκεί? Η Βουλή, κύριε Περιστέρη και αγαπητοί μου τηλεθεατές, είναι το νομοθετικό σώμα που νομοθετεί, υποτίθεται, υπέρ του Έλληνα πολίτη. Εδώ, με αυτή την ψήφιση αυτού του νόμου, φαίνεται ξεκάθαρα η κατάληψη του Συντάγματος, καθώς δώσανε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και όλα αυτά τα δικαιώματα σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή φάντασμα, που δεν έχει νομική προσωπικότητα, και διαβάζοντας και στα άρθρα, δεν ελέγχεται από κανέναν, δεν μπορεί κανένας να ελέγξει αυτή την αρχή. Ποιος νόμος είναι αυτός? Είναι ο νόμος 4389 του 2016. Είναι το τεύχος πρώτο, αριθμός φύλου 94. Μάλιστα. Πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να διαβάσουν αυτό το νόμο, γιατί πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να μάθουν πού πηγαίνουν τα χρήματα που πληρώνουν για φόρους. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας το κάνουμε. Και να σου το πω και έτσι απλά. Θα μου δίνατε εν λευκό, χωρίς να γνωρίζετε, αν σας ζητούσα χρήματα, χωρίς να σας πω πού θα πάνε και τι θα τα κάνω? Φυσικά όχι. Λοιπόν, σήμερα γίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η ΑΔΔ? Γιατί μας είπατε το ΦΕΚ είναι πρόσφατο, το 2016. Είναι πρόσφατο το ΦΕΚ. Μέχρι τότε είχαμε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε. Εδώ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, καθώς 2 εβδομάδες περίπου πριν την σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Αρτέμης Σόρας έχει δώσει εντολή και διαταγή την τότε κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα και υπουργός οικονομικών τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, όπου τους έδωσε εντολή και διαταγή με την κρατική εξουσία που κατέχει ο κύριος Αρτέμης Σόρας να εισπράξουν συγκεκριμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρωθεί όλο το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέος και να έχουμε και χρήματα για ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Εντολή και διαταγή. Εντολή και διαταγή. Ο κύριος Τσίπρας τότε απάντησε την επόμενη μέρα ακριβώς στον κύριο Σόρα και που έλεγε ότι πρέπει να πάει το θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Και μετά από 2 εβδομάδες, για να καλύψουν τα ίχνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που έπρεπε να εκτελέσει συγκεκριμένη διαδικασία, στην ουσία διώξαν την καυτή πατάτα από πάνω τους και την πετάξανε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Και αντί να εκτελέσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μια συγκεκριμένη διεργασία, την καταργήσανε και στη θέση της φτιάξανε αυτό το μόρφωμα, αυτό το φάντασμα, που να μην ελέγχεται από κανέναν και να μην μπορεί να λογοδοτήσει κανένας από αυτούς που διαχειρίζονται όλα μας τα έσοδα, τα δημόσια και τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στους δανειστές και στην Τρόικα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περιουσίες οι οποίες ενημερωθήκαν οι αρμόδιοι θεσμοί τότε για μία πολλωστή φορά, γιατί αυτές οι ενημερώσεις γίνονται από το 2012 μέχρι και σήμερα στις μέρες μας,
ήταν από συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που μας έχει καταθέσει ο κύριος Αρτέμης Σόρας και πρέπει να τα αναφέρουμε στον Έλληνα πολίτη για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης τι έχει στη διάθεσή του και οι εκάστοτε κυβερνήσεις από τότε μέχρι και σήμερα δεν τα κάνουν χρήση, καθώς είναι ενημερωμένοι άπαντες. Το ένα το ποσό είναι 600 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικάνικο ομόλογο 3α, κατατεθειμένο το 2012. Το άλλο το περιουσιακό στοιχείο είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο και αυτό το βάλανε στο σιρτάρι. Το άλλο το χρηματοοικονομικό εργαλείο είναι 5,5 δισεκατομμύρια από τις επικυρωμένες μετοχές στις τράπεζες της Ανατολής με κοινοβουλευτικό έλεγχο από το 2012, επί Υπουργές Σαχινίδη, καθώς και το τεράστιο πρόγραμμα που έχουμε έτοιμο μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας με εγγυήσεις που έχει βάλει ο κύριος Αρτέμης Σόρας από το δικό του πορτοφόλι, από το δικό του χαρτοφυλάκιο, ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά όλους τους Δήμους Ελλάδας, Κύπρου και απανταχού του Ελληνισμού όπου κατοικεί στον πλανήτη. Άρα η διαταγή που έδωσε ο κύριος Αρτέμης Σόρας ήταν βάσει αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Για πείτε μας λίγο, τι έγινε με αυτή τη διαταγή. Δόθηκε η διαταγή στην σωστότητα αρμόδιους θεσμούς. Πώς μπόρεσε και έδωσε η διαταγή. Ο κύριος Αρτέμης Σόρας, για να μπορέσει να δώσει διαταγή, επειδή φέρει κρατική εξουσία βάσει του συντάγματος και των ισχύων των νόμων που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική νομοθεσία, καθώς συγκεκριμένοι δήμαρχοι από την ελληνική επικράτεια του μεταβιβάσανε την κρατική εξουσία που κατέχουν ως εκπρόσωποι της κυρίαρχης βούλησης του ελληνικού έθνους, γιατί αν θα διαβάσουμε και το Σύνταγμα και τους νόμους, θα δούμε ότι ο δήμαρχος είναι αυτός που έχει την κρατική εξουσία, η πρώτη μορφή αυτοδιοίκησης εξουσίας είναι ο δήμαρχος, γι' αυτό και ο δήμαρχος για να βγει θέλει 50-1%, ενώ σήμερα βλέπουμε ότι κυβερνάνε, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη κυβερνάει με 32, μας είπανε, που αν θα ελέγξουμε, γιατί είναι και ψεύτικα τα νούμερα που μας δίνουν, θα δούμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Η γενική κυβέρνηση που έχουμε πάνω και η Βουλή δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι Δήμοι ανά την επικράτεια, στέλνουν από τον κάθε Δήμο τους εκπροσώπους, τους βουλευτές που εκλέγονται σε κάθε εκλογικό διαμέρισμα και συστήνεται η γενική κυβέρνηση που διοικεί στην ουσία τα εθνικά μας περιουσιακά στοιχεία. Εδώ είναι ένα σημαντικό γεγονός να προσθέσουμε ότι με τα μνημόνια που έχουν υπογράψει όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα και όλοι οι συνδυασμοί μέσα στην Ελληνική Βουλή από το 2010 μέχρι και σήμερα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχουν παραδώσει εθνική κυριαρχία και εθνική περιουσία αμετάκλητα και ανεφόρων και με κορύφωμα να φτάνουμε το 2016 να καταργούν τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και να φτιάχνουν αυτό το μόρφωμα, την ΑΔΕ, να μην ελέγχεται από κανέναν, να εισπράττει όλα τα έσοδα, τους πόρους από τα τελωνία, τα πάντα, να μην δίνει λογαριασμό. Εδώ η Βουλή ψήφισε ένα τέτοιο νόμο. Όπως μας εξηγείτε τώρα, παραδώσαν αυτά τα 10 υπουργεία και όλες τις αρμοδιότητες χωρίς να τους ελέγχει κανένας. Κάποιος θεσμός δεν μπορείς να το σταματήσει αυτό. Εγώ θα πω, κύριε Περιστέρη, ότι από πλευράς δικιάς μας έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς αυτό το θέμα το ανέδειξε ο κύριος Αρτέμης Σόρας πρώτος και η Ελλήνων Συνέλευσης. Και μιλήσαμε για αυτό το μόρφωμα και για αυτό το νόμο τον αντισυνταγματικό. Και το 2016 ο κύριος Σόρας, αφού κάνανε αυτή τη διαδικασία και ψηφίσανε αυτό το νόμο και επικυρώθηκε αυτός ο νόμος, ο κύριος Αρτέμης Σόρας κατέθεσε μήνυση για εσχάτη προδοσία κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Παυλόπουλου τότε, γιατί ο κύριος Παυλόπουλος είχε διτή ιδιότητα, πέρα ότι ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Είναι και συνταγματολόγος, με έδρα συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο. Έχει μεγάλη σημασία να αναφερθούμε και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι σχεδόν η μισή μέσα στη Βουλή είναι νομική. Δεν είδε κανένας αυτόν τον νόμο που τον υπογράψανε. Δεν είδανε τι υπογράφανε. Βέβαια, μας έχουν συνηθίσει. Και να μας το λένε κιόλας κατάμουτρα ότι υπογράφανε τα μνημόνια χωρίς να τα διαβάζουν. Καλή ώρα, κύριος Χρυσοχοΐδης, που είναι σήμερα
Όντως. Σε υπουργείο και κατέχει θέση. Βλέπουμε ότι το θράσος τους είναι περίσσιο. Παραδίδουν γη και είδωρ τους δανειστές. Εισαγωγικά δανειστές. Γιατί με τη δικιά μας διαδικασία φαίνεται ότι δεν χρωστάμε. Και αν θα χρωστάμε, θα χρωστάμε πολύ λίγα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη εκπομπή ολόκληρη που, που χρήζει να αναλύσουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην μήνυση για σχέση την προδοσία, καθώς αυτή τη μήνυση μετά την κάναμε πάρα πολλοί πολίτες, καθώς αφορά και εμάς τους ίδιους όλους. Είχε γίνει κάλεσμα τότε, όποιος Έλληνας πολίτης μπορούσε να καταθέσει αυτή την μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά. Εγώ προσωπικά την έχω κάνει και να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία όταν την κατέθεσα στην Εισαγγελία Τρικάλων. Μόλις είδανε ότι είναι κατά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για εσχάτη προδοσία, αρνούντουσαν να μου δώσουν αντίγραφο της επίδοσης. Μάλιστα. Σε τι αναφέρεται κυριότερα αυτή η μήνυση? Εδώ θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα. Η μήνυση είναι 37 σελίδες. Είναι αναρτημένη δημόσια. Μπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης να τη διαβάσει και πρέπει να τη διαβάσει. Και έχει να κάνει, είναι η μήνυση από τον Αρτέμι Σόρα κατά του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, είτε ως ρυθμιστή του πολιτεύματος και άρα ως καθήλυν υπεύθυνου στο να διασφαλίζει και να περιφρουρεί την ορθή εκτέλεση κυβερνητικού έργου σύμφωνα με τους όρους του Συντάγματος και του νόμου. Καταγγέλλοντάς τον ως ποινικά ευθυνόμενο εξαιτίας του θεσμικού του συνταγματικού ρόλου και της επιστημονικής του ιδιότητος ως συνταγματολόγου, είτε ως ηθικού και φυσικού αυτοργού δια της κάτωθεν κακουργηματικές πράξεις, είτε ως έχουν εκτελέσει το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας δια την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας μέσω της προσυπογραφής του νόμου 4389 του 2016, είτε ως έχουν συνομολογήσει την εκχώρηση του κράτους, των δημοσίων εσόδων και των νευραλγικών αρμοδιοτήτων των Υπουργείων στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άρα ως δράσεις με σκοπό την αλλίωση και κατάλυση του πολιτεύματος και των δημοκρατικών θεσμών διασφετερισμού της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους. Πολύ σοβαρή κατηγορία. Είναι πολύ σοβαρή κατηγορία και εδώ θα επανέλθω λίγο στο ερώτημά σας πριν για ποιο λόγο φτιάξανε την ανεξάρτητη αρχή. Καθώς μέσα στην μήνυση που έχει κατατεθεί από τον κύριο Αρτέμι Σόρα αλλά και από τους ενεργούς πολίτες που είδανε και μελετήσαν τα στοιχεία και είδανε το τι προσπαθούν να κάνουν στην ιερή μας χώρα, στη σελίδα 29 λέει να επισέλθω εγώ, δηλαδή ο κύριος Αρτέμι Σόρας, στις 9/5 του 2016 ως φορέας της κρατικής εξουσίας, όπως αυτή αμετακλήτως μου παραχωρήθηκε εκ του Δήμου, δυνάμει του υπαριθμού 6157 του 2013 πλήρ εξουσίου, και να καταθέσω νόμιμα εντολή ίσπραξης που επιδόθηκε εξοδίκως σε όλους τους σχετικούς φορείς και δημόσιους λειτουργούς, ένας εκ των οποίων ο εδώ μηνυόμενος, δια της οποίας τους διέταξα ως εκπρόσωπος της βούλησης του κυρίαρχου λαού και ως θεματοφύλακας διαχειριστής της κρατικής εξουσίας, όπως εισπράξουν πάρα αυτά εκ των ανωτέρων περιουσιών και να προβούν στην αποπληρωμή όλων των δημοσίων και ιδιωτικών οφειλών, άλλος ήθελε εγκαλέσω αυτούς δια μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων κατά της χώρας και των πολιτών αυτής, καθώς και δια το ιδεχθέστερο των εγκλημάτων εναντίον ενός λαού και μια συντεταγμένης πολιτείας, είτε αυτό της εσχάτης προδοσίας, το οποίο απόδειξη τέλεσης αποτελούν τα ως άνως παραθέτω. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Την ίδια στιγμή που ακόμη και μέχρι σήμερα στις μέρες μας που μιλάμε, οι αυτοκτονίες δεν έχουν σταματήσει. Ένα ερώτημα. Αυτή η μήνυση πότε κατατέθηκε και τι έχει γίνει? Αυτή η μήνυση κατατέθηκε μετά αφού ψηφίσαν αυτόν τον νόμο, ναι, το 2016. Ναι. Τώρα στις μέρες τους την έχουν βάλει στο σιρτάρι, όπως έχουν βάλει και άλλες μηνύσεις που έχουν γίνει. Έχει μπει στο σιρτάρι τόσο σοβαρή καταγγελία και τόσο... Γιατί αν είναι... Αν κάποιος πολίτης κάνει μια τέτοιου είδους κίνηση στον Πρόεδρο Δημοκρατίας και φαντάζομαι δεν έχει δίκιο, θα εκτελεστεί με τη μία. Εδώ βλέπουμε ότι κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες ο κ. Αρτέμι Σόρας και οι πολίτες όπως μας εξηγήσατε και δεν βλέπουμε, από ό,τι μας λέτε δεν το βάλαν στο σιρτάρι. Δυστυχώς κύριε Περιστέρη, σήμερα στις μέρες μας αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη της πήραν το σπαθί, της βγάλανε και το μαντήλι, βλέπει κατά το δοκούν και έχει γίνει μανάβικο. Η δικαιοσύνη θα έρθει ξανά και θα είναι πραγματική δικαιοσύνη που θα απονέμει το δίκαιο όπως πρέπει να απονεμηθεί το δίκαιο σε όλους
και για όλους. Σήμερα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δικαιοσύνη. Το ανώτατο δικαστικό σώμα διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Νομοθετική εξουσία κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι εισαγωγικά με την δικαστική εξουσία και είμαστε απροστάτευτοι, γιατί το τελευταίο να πω βοήθημα στο Έλληνα πολίτη ήταν η δικαιοσύνη. Σήμερα στις μέρες μας αποδεικνύεται περίτρανο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ο Έλληνας πολίτης πλέον είναι μόνος του. Γι' αυτό είμαστε εμείς σήμερα εδώ, για να του δώσουμε το μήνυμα ότι πλέον ο Έλληνας πολίτης δεν είναι μόνος του, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει να έρθει να κάνει χρήση όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων που αναφέραμε πριν, και όχι μόνο να τα κάνει χρήση, αλλά και να αποπληρώσει νόμιμα όλες τις οφειλές και να διασφαλίσει τα περιουσιακά του στοιχεία, που όλα αυτά τα κοράκια, θα πω, παλεύουν με νύχια και με δόντια να υφαρπάξουν τις περιουσίες του Έλληνα πολίτη. Εμείς είμαστε εδώ για αυτόν τον σκοπό, να δώσουμε το μήνυμα στον Έλληνα πολίτη να μην φοβηθεί. Έλληνα πολίτη, είμαστε εδώ για σένα. Πολεμάμε όλα αυτά τα χρόνια με αντίξωες συνθήκες. Το κάλεσμα είναι τεράστιο και σου λέμε: μη φοβάσαι, είμαστε εδώ για σένα. Να πολεμήσουμε μαζί και να απελευθερώσουμε την ιερή μας χώρα από όλα αυτά τα δεινά που μας έχουν βάλει και συνεχίζουν να μας βάζουν. Με απότερο σκοπό, φαίνεται ξεκάθαρα. Δείτε τα σημάδια γύρω σας, τι συμβαίνει. Εάν δεν ενωθούμε, αφανιζόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο τρόπος συνένωσης, κύριε Περιστέρη. Για πείτε μας. Η Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ. Έχει βάλει πολύ γερά θέμελα. Ο πλούτος είναι εδώ πιστοποιημένος. Το αξιακό μας είναι τεράστιο. Από το οποίο θα πορέουν οι νόμοι την επόμενη ημέρα. Να ρωτήσω για την επόμενη ημέρα. Τέτοιου είδους νόμοι, όπως μας περιγράφεται τώρα, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία δεν ελέγχεται από κανένα και εισπράττει και πολλά άλλα που μας είπατε. Τι θα γίνει με αυτούς τους νόμους, τι θα γίνει με αυτές τις αρχές, όλη αυτή η κυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης. Όλοι αυτοί οι νόμοι, κύριε Περιστέρη, την επόμενη μέρα για την Ελλήνων Συνέλευσης είναι μουτζούρες για μας. Μπορούμε να καταργήσουμε κάθε νόμο που είναι απέναντι στον Έλληνα πολίτη, απέναντι στη φυσιολογία του ανθρώπου και του πολίτη, και να βγουν νόμοι πραγματικοί, νομοτελειακοί, που θα εξυπηρετούν τον Έλληνα και τον άνθρωπο Έλληνα πολίτη. Έτσι ώστε να μην ξαναεπιτρέψουμε να ξανασυμβούν τέτοια εκτρώματα, θα τα πω, που μόνο σκοπό απότερο έχουν να εφαρπάξουν όλο μας τον εθνικό πλούτο, κάτι το οποίο το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και φαίνεται περίτρανα με όλες αυτές τις κινήσεις και όλα αυτά που ψηφίζουν και νομοθετούν, που αντί να είναι υπέρ του Έλληνα πολίτη, είναι ακριβώς το αντίθετο. Για να του κάνουν τη ζωή δύσκολη και να τον χρεώνουν ακόμη πιο πολύ σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο, και που αυτή η κατρακύλα πρέπει να σταματήσει. Και αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στην ΑΔΕ. Ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο, αφού μας εξηγήσατε ότι δεν ασκεί έλεγχο κανένας και εισπράττει τους φόρους αυτή η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Το θέμα είναι ότι με την έρευνα που κάναμε, είδαμε να συζητιέται από θεσμικά όργανα μέσα στη Βουλή και να το λένε ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή ότι ακριβώς αυτά τα πράγματα που είπατε κι εσείς, για να δώσουμε στον τηλεθεατή τις απαντήσεις στο ερώτημα, όχι μόνο από τη δικιά σας μεριά που μας αναπτύξατε με στοιχεία και αποδείξεις, αλλά να δούμε και ένα βίντεο που διαδραματίζεται μέσα στη Βουλή, που ένα θεσμικό πρόσωπο, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, λέει ξεκάθαρα το τι είναι η ΑΔΕ. Πάμε να το δούμε. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, το νομοσχέδιό σας αυτό ουσιαστικά χαραμίζει αυτή την τεράστια ευκαιρία. Το είχα πει και προηγουμένως, το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, στη συζήτηση για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Και ο λόγος είναι ένας. Ένας και απλός. Όλα στην ΑΔΕ. Όλα αυτά τα άρθρα στα οποία αναφέρθηκα πριν, τα μητρώα που χτίζεται, τα παραδίδεται στην ανεξάρτητη υποτίθεται αρχή δημοσίων εσόδων, την οποία δεν ελέγχεται. Την οποία δεν ελέγχουμε ως κοινοβούλιο. Που την ελέγχουν οι δανειστές.
που είναι ένα κομμάτι του ελληνικού δημοσίου που κάνει το ελληνικό δημόσιο να μοιάζει με ελβετικό τυρί. Που ορίζεται, όπως ξέρετε πολύ καλά, από τις τρύπες που έχει, όχι από το τυρί του. Δεν είναι ένα μητρό σαν αυτό για το μητρό επιτιδευματιών αλκοολούχων ποτών. Κάτι σαν μια γέφυρα, κύριε Υπουργέ. Μια γέφυρα, θες να τη χτίσεις, έχεις τα κονδύλια, αναθέτεις την οικοδόμησή της, τη μελέτη της σε μια εταιρεία. Στη χτίζει, υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι πολύ πιο σημαντικό το ζήτημα και πολύ πιο περίπλοκο. Έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων και οικονομικών κλίμακας και οικονομιών σκοπού. Όταν αυτά, το επιτελικό κράτος έτσι όπως το λέτε, τα παραδίδεται ουσιαστικά τη ραχοκοκαλιά της νέας τεχνολογικής επανάστασης σε μια αρχή η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη από τους δανειστές και καθόλου ελεγχόμενη ούτε από εσάς ως υπουργός, ως υπουργοί, ούτε από εμάς ως κοινοβούλοι. Όταν τους το παραδίδουμε, παραδίδουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες για ανάπτυξη, την προοπτική για εθνική ανεξαρτησία και ασφάλεια, καθώς και την πρώτη διάσταση στην οποία αναφέρθηκα πριν, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών δικαιωμάτων πάνω στις δικές μας πληροφορίες, πάνω στα δεδομένα της κάθε μίας και του καθενός Έλληνα πολίτη. Το επιτελικό κράτος, με αυτά που κάνετε σήμερα, που παραδίδεται στην ανεξάρτητη αρχή, όλη αυτή τη σημαντική υποδομή είναι σημαντική. Καλά κάνετε και τη χτίζετε. Αλλά όχι στην ΑΔΕ. Αντί για επιτελικό κράτος, θα καταλήξετε να έχετε, έχουμε ήδη καταλήξει, το ελληνικό κράτος είναι ένα θλιβερό φέουδο, χωρίς, είναι θλιβερό φέουδο χωρίς καν να έχουμε φεουδάρχη. Ο φεουδάρχης δεν ξέρουμε καν πού είναι. Είναι κάπου αλλού. Καταλήγουμε αντί για επιτελικό κράτος, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης και της κυβέρνησης, σε επιτελικό παρακράτος. Μεταμοντέρνο. Βλέπετε σήμερα εν μέσω πανδημίας τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει η κύριε Βασιλείου, απολύτως εξαρτημένη από τους δανειστές, έχω σημειώσει. Καθόλου ελεγχόμενοι από εσάς ως υπουργός, ως υπουργή. Ούτε από εμάς ως κοινοβούλιο. Δηλώσεις τώρα θεσμικού οργάνου μέσα στη Βουλή. Το επιτελικό κράτος έχει καταλήξει να είναι ένα θλιβερό φέοδο χωρίς φεουδάρχη. Προφανώς επειδή είναι χωρίς νομική προσωπικότητα. Γιατί δεν ξέρουμε πού είναι, λέει. Και από επιτελικό κράτος έχει γίνει επιτελικό παρακράτος. Σαν καλά να τα λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Τι έχετε να πείτε για τη δήλωση αυτή του κύριου Βαρουφάκη? Εδώ κύριε Περιστέρη θα αναφερθώ ότι ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι ο φεουδάρχης δεν γνωρίζουμε που είναι. Ο κύριος Βαρουφάκης μπορεί να το είπε αυτό, αλλά εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ακριβώς που είναι ο φεουδάρχης, που είναι εκτός Ελλάδος, γιατί όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται μέσα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι εκτός Ελλάδος και γι' αυτό και όλες οι κινήσεις μας και όλη η στρατηγική μας έχει αντίκτυπο παγκόσμιο, θα πω. Καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι κυνηγάμε και ποιος είναι ο εχθρός, και όχι μόνο ο δικός μας, αλλά όλου του πλανήτη, όλων των ανθρώπων που βιώνουν σήμερα σε αυτόν τον πλανήτη και βιώνουν τα ίδια δυναστευτικά αποτελέσματα που βιώνουμε κι εμείς στην ιερή μας χώρα. Όλος ο πλανήτης έχει πρόβλημα, όλος ο πλανήτης χρωστάει, όλος ο πλανήτης προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από αυτούς τους δυνάστες που του πίνουν το αίμα στην κυριολεξία όλα αυτά τα χρόνια, το απομυζούν τον πλούτο και σκοτώνουν τον άνθρωπο με το δικό του πλούτο. Του κρύβουν τον πλούτο, διαχειρίζονται τον πλούτο των ανθρώπων, τον κρύβουν, τον κλέβουν και μας σκοτώνουν με το δικό μας τον πλούτο. Αυτό λοιπόν φτάνει η ώρα να βάλουμε ένα τέλος αυτό. Αυτό θα επιτευχθεί με τη συνένωση των Ελλήνων. Ενωμένοι Έλληνες, δεν νικηθήκαμε ποτέ, το έχουμε ξανακάνει και έφτασε η ώρα να το ξανακάνουμε. Είναι μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε αυτό το χωροχρονικό και πρέπει όλοι να πάρουμε θέση, διότι αλλιώς πάμε χαμένοι. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται, ας κοιτάξει σήμερα τη ζωή του και το βίο του, πώς βιώνει και πώς ζει, τα σημάδια είναι όλα μπροστά του. Έπρεπε να είχαμε ενωθεί χθες. Όσο καθυστερούμε, είναι εις βάρος μας.
Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και δεν το κατανοήσουμε γρήγορα και δεν ενωθούμε ακόμη πιο γρήγορα να πάρουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια μας, εμείς οι Έλληνες, έτσι ώστε να αποτινάξουμε όλο αυτό το δυναστευτικό ζυγό και να πάρουμε τη διαχείρισή μας του πλούτου μας, των εσόδων μας, να ξέρουμε πού πάνε, να ξέρουμε τι έσοδα έχουμε, τι έξοδα. Για να μην αναφερθώ στους κρατικούς προϋπολογισμούς για ακόμη μια χρονιά, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο προϋπολογισμός της Ελλάδος είναι πάνω από 700 δις. Αστρονομικά τα ποσά. Έχουμε έναν ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο και όλοι κάνουν το παπί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είμαστε εδώ να βάλουμε τέλος. Είμαστε εδώ να θωρακίσουμε τον Έλληνα πολίτη. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τον Έλληνα πολίτη. Και του ζητάμε μόνο τη συστράτευσή του στην Ελλήνων Συνέλευση να πάρουμε πίσω τα δίκαια και τα δικά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλείου. Κάνει το κλείσιμο εκπομπή μας. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, φαντάζομαι το ερώτημα που έχουμε θέσει ως θέμα στην εκπομπή, ο κάθε ένας πολίτης, αν το ερευνήσει και να δει αυτά τα στοιχεία που του δείξαμε σήμερα, νομίζω ότι θα είναι εύκολο να βγάλει την απάντηση. Το μήνυμα που θέλω να δώσω, κύριε Περιστέρη, είναι ότι έφτασε η ώρα να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία, να πάρουμε πίσω την εθνική μας περιουσία, να πάρουμε πίσω τα δίκαια και τα δικά μας. Είμαστε εδώ συστρατευμένοι σε ένα τεράστιο πόλεμο όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε εδώ για να το πάμε μέχρι τέλους. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε πλάκα, δεν είμαστε εδώ για να κοροϊδέψουμε κανέναν, είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα δίκαια και τα δικά μας. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι. Και θα είμαστε εδώ μέχρι το τέλος. Που θα είναι με δικιά μας νίκη. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και στη διάθεσή σας για να ενημερώσουμε τους Έλληνες πολίτες, πάντα με στοιχεία και με αποδείξεις για το τι έχει συμβεί και για το τι πρόκειται να συμβεί την επόμενη μέρα με όλο αυτό το πλούτο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ούτως ή άλλως τα στοιχεία σας περνάνε από κάτω. Κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει να ενημερωθεί περαιτέρω, τα στοιχεία του κύριου Βασιλείου είναι στην οθόνη σας. Οποιαδήποτε διευκρίνηση, όπως σας είπε, μπορείτε να την έχετε. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Το ερώτημα, το θέμα μας είναι ένα ερώτημα. Η απάντηση είναι δικιά σας. Ως την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ.